Καλησπέρα σας. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 3 μέρες, ήρθαμε να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πάρα πολύ καλή ομάδα που είχε ένα πολύ καλό προπονητή, το φίλο μου τον Γιώργο τον Λιρώνη. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς θέλαμε οπωσδήποτε θέλαμε την νίκη, όπως όλα τα παιχνίδια. Και ευτυχώς την πήραμε. Η γενική εικόνα του παιχνιδιού είναι ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί σήμερα σε πολλές φάσεις του παιχνιδιού. Παίξαμε από πίσω, προσπαθήσαμε, δημιουργήσαμε, κάναμε 3 γκολ, κάναμε και άλλες φάσεις έτσι που θα μπορούσαμε να πετύχουμε και πιο γρήγορα γκολ. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό που έκανε σήμερα η ομάδα μου και από αυτό που κάνουμε γενικότερα στα τελευταία παιχνίδια. Φαίνεται ότι το ρέθινο μας πάει. Μέσα σε ένα γύρο ήρθαμε 3 φορές, κάναμε 3 νίκες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τίποτα, κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι με το Γιούχτα, άλλο ένα ντέρμπι. Εύχομαι στην ομάδα του Ρεθυμνιακού καλή συνέχεια και να πετύχει τους στόχους της. Σίγουρα, όταν παίζεις με 10 παίκτες, έτσι και ο Ρεθυμνιακός ήταν πίσω στο σκορ, ανέβηκε λίγο πιο ψηλά, ήθελε να ισοφαρίσει. Ισοφάρισε μετά που μπήκαν πάλι μπροστά. Όπως για να το κάνεις, είναι η κούραση. Μείναμε με 10 παίκτες. Κοιτάξαμε έτσι τα τελευταία λεπτά να κρατήσουμε το σκορ, να κρατήσουμε το αποτέλεσμα, να πάρουμε τους 3 βαθμούς που είναι το ζητούμενο για μας. Το καταφέραμε. Είμαστε χαρούμενοι. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια και στα αντίπαλα παιδιά. Έπαιξαν ένα ωραίο παιχνίδι και συνεχίζουμε. Σίγουρα, όταν παίζεις με διαφορετικές συνθήκες, έτσι πρέπει να μπαίνουν και άλλα στοιχεία μέσα. Δηλαδή, πρέπει να μπαίνει και η προσωπικότητα, πρέπει να μπαίνει και ο εγωισμός, πρέπει να υπερβάλλουμε και αυτόν. Εμείς το κάναμε αυτό σήμερα, το έχουμε κάνει και σε άλλα παιχνίδια, έτσι που το σκορ ήταν μέχρι το τέλος στο 1 γκολ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα. Δεν έχω να πω κάτι. Θα συνεχίσουμε στα αναπομείνοντα παιχνίδια με τον ίδιο ζήλο, με τον ίδιο πάθος. Πηγαίνουμε σε όλα τα παιχνίδια για την νίκη και αυτό θα πάμε να κάνουμε και την Κυριακή στο Γιούχτα. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, γιατί πραγματικά σήμερα έγινε έτσι ένα παιχνίδι με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, που αν ερχόταν ένας φίλαθλος να παίξει να δει αυτό το παιχνίδι, ήταν παιχνίδι για μεγαλύτερες κατηγορίες. Δυστυχώς εμείς δεν καταφέραμε να πάρουμε τίποτα από αυτό το παιχνίδι, παρόλο που η εικόνα μας και έτσι η παρουσία μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν πάρα πολύ καλή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έχουμε αυτό το που μας κυνηγάει τώρα και πολύ καιρό, ότι στην πρώτη φάση που κάνει ο αντίπαλος, μάλλον χωρίς φάση δεχόμαστε γκολ από λάθη δικά μας, ατομικά λάθη, και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα έτσι να πληρώνουμε και να χάνουμε παιχνίδια, ενώ σαν ομάδα, σαν εικόνα ομάδας, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Το παιχνίδι αυτό τελείωσε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι δύσκολο την Κυριακή και από αύριο ξεκινάει, από σήμερα ξεκινάει η δουλειά για αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, ξέραμε ότι ερχόμαστε σε μια δύσκολη έδρα, με μια δύσκολη ομάδα, καλή ομάδα, δυνατή, ειδικά στην έδρα της. Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι, παρόλο την κούραση που υπήρχε από το μάτς της Κυριακής και δεν είχαμε πολλές μέρες. Ήρθαμε εδώ με θέληση, με ψυχή, θέλαμε πολύ τους 3 βαθμούς, τους οποίους δικαίως, πολύ δικαίως πήραμε, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα η ομάδα φέτος έχει δείξει από την αρχή τις προθέσεις της να παίζει καλό ποδόσφαιρο, με την μπάλα κάτω, να θέλει να έχει την κυκλοφορία της μπάλας, να είναι αυτή που θα δημιουργεί και αυτή που θα επιτίθεται. Και το είδαμε και αυτό και όταν έφαγα εγώ την κόκκινη κάρτα. Η ομάδα δεν κλείστηκε πίσω, βγήκαμε μπροστά, κάναμε 3ο γκολ, πάλι προσπαθούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα. Και δείχνουμε σε όλα τα μάτς ότι έχουμε ένα τρόπο παιχνιδιού, τον στηρίζουμε, και αφού μας βγαίνει κερδίζουμε. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε νίκες ως το τέλος του πρωταθλήματος. Λοιπόν, ξέραμε σήμερα ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, αλλά όπως έχουμε δείξει όλες τις αγωνιστικές στην έδρα μας, είμαστε και εμείς πολύ δυνατοί. Το δείξαμε σχεδόν σε ολόκληρο το παιχνίδι, ότι ήμασταν πολύ δυνατοί σαν ομάδα, αλλά το αποτέλεσμα δεν μας δικαίωσε. Τώρα όσο περνάνε τα παιχνίδια δυσκολεύουν περισσότερο όσον αφορά βαθμολογικά, γιατί έχουμε ακόμα 4 παιχνίδια
και θα πρέπει να κερδίζουμε ό,τι καλύτερο του κάθε παιχνίδι για να διατηρηθούμε στην κατηγορία. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στον ΠΟΑ και εμείς συνεχίζουμε την Κυριακή να πάρουμε τον τρίποντο εκτός έδρας με την Ιερά Πέτρα.